Καλησπέρα σε όλους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκούδες Μέρσκες για άλλη μια χρονιά οργανώνει το χορό του, την ετήσια εκδήλωσή του. Βέβαια να ξέρετε ότι πίσω από το Σύλλογο υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά για να απολαμβάνουμε όλο το χρόνο όλες τις εκδηλώσεις. Μπροστάριδες όμως είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να καλέσουμε εδώ τον Αντιπρόεδρο μας, τον αγαπημένο μου, τον μοναδικό, κύριο Γιώργο Κίτκα. Εδώ κύριε. Χωρίς τον Κίτκα, εγώ προσωπικά να ξέρετε δεν πάω πουθενά. Λοιπόν, τον Τρίφωνα τον Ζαχαριάδη, δεν ξέρω πώς έγινε Ζάχος. Ζάχο, πού είσαι? Χειροκρότημα για τον κύριο Ζαχαριάδη. Γαμπρός εδώ της περιοχής, νότιας βόρειας, ορεινής πέλας. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι και ο ραδιοφωνικό μας σύμβουλος. Ο κύριος Δαλκαλίτσης, ο οποίος έχει όλα τα λεφτά. Λοιπόν, και φυσικά το πάνελ όλο δεν θα μπορούσε να λείπει, αν και για να πούμε την αλήθεια, λόγω πένθους για τη μητέρα του, γιατί η χρονιά που πέρασε, να ξέρετε, ήταν πολύ δύσκολη. Χάσαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πνευματικά έτσι αδέρφια μας, και θα καλέσουμε, παρότι δεν το θέλει, θα πρέπει να έρθει εδώ, γιατί χωρίς αυτόν πολλά πράγματα δεν θα γινόντουσαν στο Σύλλογο τα τελευταία 10 χρόνια. Θα καλέσουμε τον Μέτσκα να έρθει εδώ για να βγούμε μια φωτογραφία. Γιώργος Μάτης. Γιώργος Μέτσκας πλέον. Κάνουμε το ονομασία. Λοιπόν, ο πολιτιστικός μας σύλλογος, ο καρναβαλικός πολιτιστικός σύλλογος, είναι ο σύλλογος ο οποίος ξεκίνησε το παραδοσιακό, την αναβίωση του εδεσαϊκού παραδοσιακού καρναβαλιού. Είναι ο σύλλογος ο οποίος μαζί με αρκετούς άλλους ανθρώπους από τον Δήμο Έδεσας, ο οποίος ξεκίνησε τη στήριξη του σύγχρονου εδεσαϊκού καρναβαλιού, όπου ένα κομμάτι του είναι το παραδοσιακό εδεσαϊκό καρναβάλι. Και επειδή το παραδοσιακό εδεσαϊκό καρναβάλι δεν γινόταν όπως γίνεται σήμερα, ξεκινούσε κάπου εκεί στις γιορτές των Χριστουγέννων, με τις φωτιές, με τις τζουμπρίγκες, όπου όλοι ξέρετε πολύ καλά ότι σφάζαμε το γουρούνι, όχι για το γουρούνι, αλλά περισσότερο για το λίπος, γιατί η βάση του πολιτισμού, του δικού μας πολιτισμού, ήταν το λίπος. Ήταν ένα εργαλείο για να συντηρήσουμε την τροφή. Έτσι λοιπόν, εμείς στις 30 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκούδες Μέτσκες οργανώνει με μεγάλη επιτυχία μία γιορτή, η οποία λέγεται Γιορτή της Τζουμπρίγκας, και η οποία θα οργανωθεί και φέτος στο χώρο του γηπέδου στην Έδεσα. Στις 30 Δεκεμβρίου είστε καλεσμένοι όλοι. Λοιπόν, έχουμε αρκετούς τζουμπρικολόγους οι οποίοι μπορούν να αποφανθούν για τη γεύση της τζουμπρίγκας. Είναι αρκετοί εδώ πέρα που τους βλέπω, γιατί τις φτιάχνουν επί τόπου, διότι ο πρόεδρος δεν ήθελε να παίρνουμε κονσέρβα, ήθελε να τις φτιάχνουμε original. Βλέπετε το χαμόγελό του. Και είναι λίγο ντροπαλός, βλέπετε έχει κοκκινήσει σαν τις τζουμπρίγκες. Λοιπόν, αμέσως μετά οργανώνουμε μία εκδρομή, γιατί μας έχουν καλεσμένους, να σας πω, σε πάρα πολλά μέρη. Οργανώνουμε μία εκδρομή στην Οχρίδα, στην οποία θα πάμε να δούμε τα Θεοφάνεια και τη γιορτή του ψαρά. Είναι παλαιομερολογείται εκεί και θα έχει μια καθυστέρηση 13 μέρες.
Όσοι θέλουν να ενημερώνονται για αυτές τις εκδηλώσεις, κάθε Δευτέρα είμαστε στα γραφεία του Συλλόγου στην περιοχή των Μήλων και αμέσως μετά θα είμαστε καλεσμένοι στη Θεσσαλονίκη για να παρελάσουμε πάλι πρώτοι μπροστά από το Λευκό Πύργο και να πάμε στην πλατεία Αριστοτέλους στους δρόμους του Κουδουνιού. Να σας πω ότι μετά την περσινή μας εμφάνιση στους δρόμους του Κουδουνιού όλα τα γκρουπ αποφάσισαν ότι πρέπει να είναι σαν και εμάς. Με άλλα λόγια, πολύ μουσική, πολύ χορό, πολύ γλέντι και πολύ φωτογραφία, έστω και ξαπλωμένη κάτω από την καμάρα. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Κίτκα, γιατί κατάφερε να επιβιώσει μιας απίστευτης διαδρομής. Στο τέλος βέβαια τον κουβαλούσαν τέσσερις, δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία, αλλά τι καταφέρει. Λοιπόν, αμέσως μετά τους δρόμους του Κουδουνιού έχουμε το γύρο της πόλης. Ο γύρος της Αρκούδας, το ξύλο της Αρκούδας θα πέσει στις 18 Φεβρουαρίου. Έτσι είναι το παραδοσιακό εδεσαϊκό καρναβάλι, είστε καλεσμένοι όλοι με ή χωρίς στολές κλπ. Ήδη ο Σύλλογος έχει φροντίσει για μια νέα μορφή στολής. Έχουμε ράψει, έχουμε προχωρήσει, είπαμε κάθε Δευτέρα. 18 λοιπόν Φεβρουαρίου με συνοδεία ορχήστρας πηγαίνουμε και κάνουμε φασαρία στους δρόμους της Έδεσας για τη μεγαλύτερη εκδήλωση του παραδοσιακού εδεσαϊκού καρναβαλιού. Έτσι. Λοιπόν, αμέσως μετά συμμετέχουμε σε διάφορες εκδηλώσεις. Θα κάνουμε και μια εκδρομούλα ξανά όλοι μαζί. Σλοβενία. Αλλά η βάση είναι, έχουμε μια πρόσκληση για ένα καρναβάλι που γίνεται μέσα στο κατακαλό καιρό. Ο κύριος πρόεδρος έχει εγγυηθεί ότι θα κάνουμε μια στολή Αρκούδας, λέει, με στρινκ. Παρακαλώ ένα χειροκρότημα στο στρινκ. Λοιπόν, είναι μέσα στον Ιούλιο, στο Λέσκοβάτ στη Σερβία και ακολουθεί το Διονυσιακό Καρναβάλι, το καθιερωμένο, γιατί έχουμε μόνιμη πρόσκληση, στο Καβαντάρτσι, αρχές Σεπτεμβρίου, για να πατήσουμε τα σταφύλια μαζί με εκείνα τα κοριτσάκια. Ξέρετε εσείς. Λοιπόν, ναι, δεν λέμε πολλά. Και οι γυναίκες μας είναι καλεσμένες, ναι. Λοιπόν, εδώ μου λένε να μην τα λέω όλα. Λοιπόν, θα απολαύσουμε πολύ και καλή και εκλεκτή μακεδονική μουσική και μακεδονικό τραγούδι από την ορχήστρα Τσιμπάρης. Τους ευχαριστούμε πολύ.